Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Πολύ χαίρομαι που τον έχω σήμερα εδώ. Πολύ χαίρομαι που θα έχω την ευκαιρία όχι να τον ακούσω να παίζει για μένα, γιατί εγώ έτσι θα το πάρω, άσχετα που θα παίξει για όλους μας, αλλά που θα μπορέσω να μιλήσω μαζί του. Γιατί είναι ένας άνθρωπος πολύ ενδιαφέρον. Ένας άνθρωπος που μιλάει για τα πάντα, έχει πολλά να σου πει και από ό,τι λένε και οι φίλοι του, όλοι, και έχει πολλούς φίλους, έχει πάντα μια πόρτα ανοιχτή για αυτούς και είναι ο άνθρωπος, λέει, που μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα. Ό,τι πρέπει να και αν έχεις, αν πας λες τον κραουνάκι, το έχεις λύσει. Ναι, είναι αλήθεια, αλλά... Έτσι λένε πάντως οι φίλοι σου. Η αλήθεια είναι ότι έχω ανοιχτή την καρδιά μου. Όχι μόνο για τους φίλους, για όποιον άνθρωπο έρθει να ζητήσει κάτι. Αλλά αυτό το είχαμε από το σπίτι. Το μεγάλος, η γειτονιά σου ποια είναι? Η γειτονιά μου, γενέτειρά μου, είναι η Καλλιθέα. Από εκεί πέρα τα εφηβικά μου χρόνια ήταν Γλυφάδα, εκεί τέλειωσα το μεικτό γυμνάσιο. Ήμουν Ελτάμπουρας. Δηλαδή, γιατί εγώ ξέρω ότι ήσουν Αριστούχος. Αριστούχος Ελτάμπουρας. Και Αριστούχος Ελτάμπουρας είναι τζακπότ, δεν κολλάει. Γίνεται. Πώς γίνεται, για πες μου. Μέγαν στο σούτινγκ. Πώς το πιένεις το 20, άμα ήσουν και Αλιταμπουράκος? Παράξενα, αλλά χωρίς να διαβάζω. Δεν γίνεται. Ήμουν Αριστούχος. Άμα τα ακούω αυτά από κάποιους, τρελαίνομαι. Σοβαρά, Ελένη, ήμουν Αριστούχος στα θεωρητικά, δηλαδή στα αρχαία. Στην έκθεση, στα μαθήματα που μου αρέσαν στην ιστορία. Στα μαθηματικά και στα χημίες φυσικές είχα 10, 12 και μόλις πέρναγα τη βάση. Ήμουν καλός μαθητής, επιμελής, αλλά δεν διάβαζα. Αυτό, δηλαδή, πώς συμβαίνει σε κάποια παιδιά? Τα ακούω και εκνευρίζομαι. Πες μου πώς συμβαίνει. Δηλαδή, τι γεννήθηκαν έτσι που να μπορούν, ας πούμε, να το έχουν από μόνοι τους? Είχα αυτό που λένε κυκλοπαιδικό περιβάλλον. Δηλαδή, ο παπάς μου ήταν πάρα πολύ διαβαστερός. Το σπίτι βοήθαγε σε αυτό. Και δεν χρειαζόταν να διαβάζω πολύ. Σε κυνηγούσε? Τα έπαιρνα τα γράμματα που λένε. Όχι. Κανένας. Ένα χαστούκι είχα φάει εκεί στα 10 περίπου για να μάθω τα 4 διαμερίσματα της κοιλιάς του προβάτου από τον πατέρα μου, ας πούμε. Μαγία μου, αυτό υπήρχε μάθημα, δεν το θυμάμαι καθόλου. Υπήρξε μάθημα τέτοιο? Δεν ήμουν εκεί πάλι, εγώ αφηρημένη αλλού θα ήμουν. Ναι, έχει ένα τρόπο χώνεψης στο πρόβατο που είναι πολύ αξιοζήλευτο πως καταναλώνει την τροφή. Τη μουσική, ποιος την έβαλε στη ζωή σου? Μόνο σου ζήτησες ένα μουσικό όργανο? Ναι. Μόνο σου. Ναι. Συμβαίνει και αυτό στα παιδιά, ρε παιδί μου. Εγώ νομίζω στα δεν παιδιά ξέρω, πρέπει να ανοίγεις πόρτες. Ζήλευα μια φίλη μου που είχε πιάνο απέναντι. Αυτή ήταν η... Σε τι ηλικία? Η ιστορία. Εκεί 9-10. Και ζήτησες και εσύ ένα? Και ζήτησα από τη μαμά να μου πάρει ένα πιάνο. Και μου το πήρε. Ωραία. Και μετά τι σου είπα, να σου βρούμε και δάσκαλο ή κάθισες μόνος? Ήρθε μια δασκάλα, όχι, ήρθε μια δασκάλα η οποία μου έδωσε τα πρώτα στοιχεία, αλλά θυμάμαι πάρα πολύ καλά και ίσως αυτό. Ελένη, το έχω σκεφτεί πάρα πολύ. Νομίζω ότι κανείς έρχεται με μια αποστολή σε αυτή τη ζωή. Φαίνεται ότι ο άγγελός μου, γιατί είμαι και παιδί των Χριστουγέννων, εκείνη την ώρα που γεννήθηκα μου το έδωσε αυτό το πράγμα, αυτό το χάρισμα. Το ανακάλυψα εκεί γύρω στα 10 και μετά θυμάμαι πολύ καλά ότι όταν ήρθε το πιάνο στο σπίτι, μετά από τα 2-3 πρώτα μαθήματα άρχισα να παίζω δικά μου. Τα νούτικα που λέγει ο μπαμπάς μου. Δηλαδή? Παίξε μας αυτά τα νούτικα. Δηλαδή μελωδίες που ήταν δικές μου κατά κάποιο τρόπο. Ήρθε, ήταν δώρο του Θεού αυτό πάνω. Υπήρχε μου. Υπήρχε κάποιος στην οικογένεια που να είχε επαφή με τη είχα μουσική? Είχα δύο γιαγιάδες πάρα πολύ ταλαντούχες στη μουσική και οι δυο. Από τα δύο σόγια εννοείς? Από τα δύο σόγια. Α, πολύ καλό. Κρητικό ανατολίτησες, ας πούμε. Η μία έπαιζε μαντολίνο, η άλλη έπαιζε πιάνο. Είχα δύο γιαγιάδες πολύ. Κάπου πρέπει να υπάρξει αυτό το DNA, ρε παιδί μου. Δεν η γίνεται. Προγιαγιά μου της γιαγιάζουμε από τη μεριά του πατέρα μου, ήταν δασκάλα στο Δίο στην Αθήνα. Είχαμε μια ρίζα από εκεί, αλλά οι γονείς μου όχι καθόλου. Η αδερφή σου που την έβαζε πιτσιρίκα να τραγουδάει, μετά το συνέχισε καθόλου? Όχι. Γιατί? Όχι, ίσως, ναι. Ήταν η πρώτη ουσιαστικά τραγουδίστρια στις δικές σου μελοποιήσεις. Πράγματι, πράγματι. Πού το ξέρεις αυτό? Έχω πάρει και εγώ τις πληροφορίες μου στα μάτια μου. Κάτι κάνουμε κι εμείς εδώ, τα ψάχνουμε λίγο. Ό,τι είχα στο σπίτι που μπορούσε να με βοηθήσει, δεν έμπαινε στο. Η αδερφή σου είναι μικρότερη σου? Ναι, έχω δει. Θέλω να δω δηλαδή, εάν σε ακολουθούσε, κατάλαβες τι εννοώ. Μια μεγάλη αδερφή δεν την κάνει εύκολα κουμάντα. Θα καταστρεφόμασταν πάνω από ένα καλλιτέχνη σε αυτό το σπίτι. Και δεν ακολούθησε ποτέ τη μουσική. Πότε πίστεψε στον εαυτό σου και είπε, εγώ αυτό που αγαπώ πολύ. Ναι, είναι αυτό. Είναι αυτό και με αυτό θα πορευτώ στη ζωή μου. Με τίποτα άλλο. Μέσα στο γυμνάσιο. Α, κυρίως... το ξέρει στο γυμνάσιο. Ναι, μέσα στο γυμνάσιο κυρίω με τι παρέε. Δηλαδή με παιδιά που παίζαν και αυτά κιθάρες, μου είχαμε κάνει ένα γκρουπ.
μαζευόμασταν, κάναμε εκδηλώσεις. Θυμάμαι την περιβόητη τότε, στα χρόνια τα δικά μου τουλάχιστον, η εκδρομή των τελειοφύτων έγινε από μια εκδήλωση που είχαμε κάνει στην Έκτη, ας πούμε, και μαζέψαμε χρήματα και έτσι μπορέσαμε και πήγαμε την εκδρομή των τελειοφύτων. Είχα πολύ ωραίους συμμαθητές. Κάποιος από αυτούς προχώρησε με τη μουσική, ή είσαι ο μόνος? Όχι, όχι, αλλά από την Πάντιο, από τα παιδιά της Πάντιου μετά, μπήκα, Άρον-Άρον, ας πούμε. Τι εννοείς Άρον-Άρον, ναι, ναι, θα μου τα λες. Σπρώχνοντας μπήκα. Γιατί θέλανε. Δεν ήθελαν, ναι, θέλανε δική μου. Θέλανε δική σου, δεν τους χάλασε κάτι. Μπήκα, όχι, όχι. Μπήκα δε με υποτροφία πάλι χωρίς να διαβάζω. Ήμουνα... Μη μου το λες αυτό, σου είπα, μου τσιγκλά στο νευρικό μου σύστημα. Δεν το χωρίς να διαβάσω, είμαι αριστούχος, δεν το αντέχει η ψυχολογία μου. Ελένη μου, δεν διάβαζα, να πω την αλήθεια, δεν μπορώ να πω ψέματα. Είχες καλή μνήμη και έχεις καλή μνήμη. Είχα καλή μνήμη, ναι. Γιατί και ήμουν και λίγο τυχερός. Ας πούμε, θυμάμαι ότι στο φροντιστήριο όταν πηγαίναμε να δώσουμε. Στο Πανεπιστήμιο τότε πήγαινα φροντιστήριο μαζί με μια πολύ καλή ηθοποιό τώρα, τη Μαρία την Κατσιαδάκη, τη γυναίκα του Λάζαρου του Γεωργακόπουλου. Πηγαίναμε λοιπόν πέντε, πηγαίναμε στο Τζουγανάτο στη Σίνα. Πέντε η ώρα δίναμε ραντεβού κάτω από το φροντιστήριο, πίναμε καφέ και κοιτάζαμε σε ποιο θέατρο θα πάμε σήμερα. Έτσι βγάλαμε το φροντιστήριο. Όταν αμολύσαμε το καλοκαίρι για να διαβάσουμε, υποτίθεται, με πήρε η Μαρία και μου έδωσε κάποια θέματα στα αρχαία που συμπτωματικά τα διάβασα το προηγούμενο βράδυ και έπεσε ένα από αυτά. Α, ήσουν και τυχερός. Ήμουν λίγο τυχερός σε σημεία. Δηλαδή τέλειωσες. Την Πάντιο ποτέ. Ένα-ένα μου τα λες όμως. Την Πάντιο ποτέ, όχι. Εκεί γνώρισα τη Λίνα, τον Παντελιδάκη, τον Σαμψιάρη. Και αυτοί σπουδάζανε. Ναι. Το ίδιο πράγμα. Ναι. Και γίνατε ομάδα από τότε, δέσατε. Εσείς ναι. Είστε, πρέπει να είστε πραγματικά πολύ κολλητοί φίλοι. Πολύ. Μαλώσατε ποτέ? Βέβαια. Όχι, δεν λέω αυτά τα μαλώματα που γίνονται και στα ζευγάρια. Δηλαδή, εντάξει, και με τη μάνα μας μπορούμε να τσακωνόμαστε, αλλά πάλι χωρίς μαζί είμαστε και λατρευόμαστε. Η αγάπη με την Νικολακοπούλου, που είναι μια σχέση πια χρόνων και ζωής, υπήρξαν διαστήματα που ήρθαμε σε σύγκρουση. Πάντως μαζί έχετε κάνει σπουδαία πράγματα. Γιατί η αγάπη ήταν μεγάλη και γιατί αγαπούσαμε πάρα πολύ τη ζωή των ανθρώπων σε αυτόν τον τόπο. Αυτό το κοιτάζαμε, θυμάμαι, από πολλοί παιδιά, πώς ζουν οι Έλληνες και πώς γλεντάνε οι Έλληνες. Όσο γι' αυτό, το ξέρουμε καλά, το έχουμε στο αίμα το μας. Έχουμε. Το έχουμε. Προσωπικές σας ιστορίες έχετε περάσει με στα τραγούδια σας, όσον αφορά εσάς τους δύο? Ναι. Ναι. Κάποιο πάντα... από αυτά που να έχει ξεχωρίσει πολύ και να έχει κάνει αυτό που λέμε πολύ μεγάλη επιτυχία όσον αφορά εμπορικά? Δεν μπορώ να θυμάμαι, γιατί ξέρεις, Ελένη, εγώ τρώω τόσο πάρα πολύ χρόνο στην προετοιμασία μιας δουλειάς κάθε φορά, που την ώρα που φεύγουν τα τραγούδια από εμάς, φεύγουν από μένα, μετά λιγάκι αποστασιοποιούμε. Δεν... Έχει τύχει να ακούσω, ας πούμε, μια εισαγωγή στο ραδιόφωνο και να πω, αχ, τι ωραίο είναι αυτό. Και μετά ανακαλύπτω ότι είναι δικό μας. Δεν το καλοθυμάμαι. Είναι δυνατόν? Ναι. Δεν το καλοθυμάμαι καλά. Έχω γράψει πολλά τραγούδια. Πόσα περίπου νομίζεις? 2.000. 2.000 κομμάτια μέσα τραγούδια. Σε... Είναι 30 χρόνια. Σταμάτα, Ελένη. Είμαι 50. Εσύ πριν με ρώτησες όμως πόσο είναι. Εγώ δεν θέλω, δεν μιλάω για ηλικίες, δεν με ενδιαφέρουν. Είμαι 56. Η ψυχή του ανθρώπου τη γράφει. Είμαι 56. Αυτό εκεί δεν γέρασα. Και αυτός ο εαυτός μάλλον με έχει κρατήσει πάνω. Δηλαδή, ακόμα έχω τσαγανό, έχω όρεξη, είμαι έφηβος. Φαίνεται. Ναι. Θέλω να περάσουμε να δούμε ένα βίντεο που κανονικά πρέπει να το βλέπαμε στην αρχή με το που κάθισες, αλλά πιάσαμε την κουβέντα γιατί, όπως είπα στην εισαγωγή μου, και δεν έλεγα ψέματα, είσαι ένας άνθρωπος που είσαι πολύ ευχάριστος σαν συνομιλητής. Πες μου, είσαι Σκορπιός. Ναι. Το έχεις πει στον αέρα φυσικά, ε. Ναι, εγώ αυτά. Πάω πολύ με τους Σκορπιούς. Οι εγώκεροι έχουν έντονη σχέση με τους Σκορπιούς. Θέμα. Εγώ δεν είμαι ακριβώς εγώκερος. Πώς, 25 Δεκεμβρίου, γκράντε εγώκερος. Είμαι με Παρθένο και Ταύρο Σελήνη, τα έλεγα τώρα στην... Η Σελήνη στον Ταύρο είναι μία από τις πιο ωραίες θέσεις. Αυτό είναι που με κάνει αυτό που λένε, ας πούμε, ότι είναι μάνα η Σελήνη στον Ταύρο. Είναι. Ναι. Και τώρα φέτος με το Δία εκεί μέχρι το καλοκαίρι πρέπει να είσαι πολύ καλά και από διάθεση, από ψυχολογία, συναισθηματικά. Είναι πάρα πολύ, ναι. Σε όλα. Και είναι ερωτικά θα πολύ. Έλεγα, αλλά δεν σε είναι εδώ η άσυνα. Σε μια δύσκολη στιγμή για την πατρίδα είναι κάπως ύβρις να το λέει αυτό κανείς. Γιατί μην το λες. Αλλά αυτό. Νομίζω ότι αυτοί που είμαστε καλά με τον εαυτό μας. Μπορούν να βοηθάνε και τους άλλους που καιρό, μπορεί να μην είναι. Ναι, και τον πιστεύω και το κάνω. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό το βίντεο. Η σωτηρία.
ισχύει αυτό που κάποτε ο ίδιος είχε δηλώσει, ότι τα τραγούδια είναι γιατροί της ψυχής, τότε ο Σταμάτης Κραουνάκης είναι μέγας θεράπων των ψυχών μας και του ελληνικού τραγουδιού. Πληθωρική προσωπικότητα, ευαίσθητος, έχει σημαδέψει με τα τραγούδια του τις γενιές του 80 και 90, συνεχίζει ακάθεκτος και δικαίως χαρακτηρίζεται ως ένας σημαντικός συνθέτης για την Ελλάδα. Στους γονείς του, όπως λέει χαρακτηριστικά, χρωστάει πολλά. Μεγάλωσε σε ένα όμορφο σπίτι στην Καλυθέα. Η μητέρα του ήταν πλέκτρια και ο πατέρας του ξυλέμπορος. Από μικρός ήταν πειραχτήρι, καλός μαθητής, έξω καρδιά, και οι αδερφές του Δέσποινα και Ιωάννα τον θαύμαζαν. Στο σπίτι είχαμε πάντα πάρτι, λέει, και μπροστά ήταν εκείνος. Όλα ξεκίνησαν στα 10 του, όταν ζήτησε ένα πιάνο για δώρο. Του άρεσε η μυρωδιά του, τα πλήκτρα, και γρήγορα άρχισε να συνδυάζει μελωδίες χωρίς να πειθαρχεί στο διάβασμά του. Μετά το σχολείο μπήκε στο Πάντιο και καθώς σπούδαζε πολιτικές επιστήμες, γνώρισε τη Λίνα Νικολακοπούλου. Καρπός της συνεργασίας τους είναι ένας μεγάλος όγκος σημαντικού έργου, με πρώτο το δίσκο Κυκλοφορώ και Οπλοφορώ, ο οποίος έκανε περισσότερες από 200.000 πωλήσεις και εκτείναξε την καριέρα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Έδωσαν μάχη για την αναβάθμιση του τραγουδιού, την ποιότητα των παραστάσεων, την εισαγωγή νέου ήθους και απαιτήσεων στις ερμηνείες. Ο Σταμάτης συνεργάστηκε με τις σημαντικότερες λαϊκές φωνές, τη Βιτάλη, το Μητσιά, την Αρβανιτάκη, τη Γαλάνη, και ανέδειξε πολλούς όπως το Μακεδόνα, το Μπάση, το Στέλιο Διονυσίου. Κάνε ένα βήμα, να κάνω εγώ το επόμενο. Αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Πέρα από τη δισκογραφική του δουλειά, εμπνεύστηκε ένα νέο τρόπο παρουσίασης μουσικών παραστάσεων, χρησιμοποιώντας τα τραγούδια του σαν μουσικό θεατρικό κείμενο και τους τραγουδιστές σαν ήρωες. Πολύ προσωπική δίσκη, συμμετοχές σε δίσκους συναδέλφων, μουσική για θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση. Το 1998 δημιούργησε τη Σπύρα Σπύρα, μια ομάδα με νέους καλλιτέχνες που θυμίζει το παλιό καλό θεατρικό μπουλούκι. Έδωσαν και δίνουν πολλές παραστάσεις, κάνουν τη διαφορά, συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της καλλιτεχνικής Αθήνας, έχοντας τη δική τους μόνιμη στέγη στον πολυχώρο Αθηναής. Πρώτα βγαίνει η ψυχή μου και το κούρι τελευταίο βγαίνει. Όταν εργάζεται, κλείνεται στο σπίτι του και έχει όλα όσα χρειάζεται κοντά του, το πιάνο του, τις σημειώσεις του, τα τσιγάρα του, το κομπιούτερ του. Απλώς μέσα στο μεγαλείο του μένει σε ένα σπίτι 50 τετραγωνικών στην Καλυθέα. Στη ζωή μου δεν ήθελα να έχω υπηρέτες, γι' αυτό και μένω σε ένα μικρό σπίτι. Μου φτάνει. Προτίμησα να επενδύσω στη Σπύρα Σπύρα και αυτό δεν με αφήνει να γεράσω. Λατρεύει να οδηγεί το βεσπάκι του, να μιλάει με τον κόσμο στο δρόμο, να αστειεύεται. Είναι γλυκό να σ' αγαπούν και να στο λένε, υποστηρίζει και δηλώνει πάντα ερωτευμένος. Στη ζωή του έχουν συμβεί γεγονότα που θα μπορούσαν να τον ρίξουν. Έχει περάσει κρίσιμες καταστάσεις, αλλά την επόμενη κιόλας μέρα φροντίζει να βρει ένα καινούριο στίγμα ζωής. Κλαίει εύκολα, για την επιτυχία στερήθηκε τον κοινό νου, γιατί πέδεψε παραπάνω όσο έπρεπε το μυαλό του, λέει, και δεν θέλησε να γίνει πατέρας, γιατί έχει παιδιά τους μαθητές του και πιστεύει ότι θα ήταν κακό σε αυτό το ρόλο, γιατί θα είχε πολύ άγχος για το μέλλον των παιδιών του. Δώσ' μου τα φιλιά που μου κρατάς, εκείνα τα εθνικά, τα γιασεμιά ακρινά. Δωράκι. Θα στο αντιγράψουμε και θα στο δώσουμε. Δωράκι μου, κάνατε σήμερα κιόλας. Βάλτε μια κασέτα να το αντιγράψουμε, είναι πάρα πολύ ωραίο πραγματικά. Πραγματικά, κλαίω εύκολα και τα καταφέρατε. Κλαίς εύκολα. Είσαι ευαισθητουλής. Μου είχε πει ένας μεγάλος μουσικός ότι πρέπει να γράφεις μουσική αφού κλαις. Γιατί όταν γράφεις την ώρα που κλαις, θα κάνεις θάλασσα. Μετά, ε. Ναι. Πού νιώθεις εσύ ότι θα έπρεπε να πεις, ίσως έχεις πει ένα μεγάλο ευχαριστώ για το ξεκίνημα της καριέρας σου, επαγγελματικά της καριέρας σου. Ποιοι στάθηκαν στον δρόμο σου και σε βοήθησαν? Η Λιλάντα, η Ευγενία Συριώτη και ο Φίβος Αναγιονάκης. Και ο Νικήτας Τσακίρογλου με τη Χρυσούλα Διαβάτη, που ήταν οι δύο άνθρωποι που με πήραν από το χέρι και σε μια περίοδο τρελής πείνας, στα πρώτα μου βήματα μου δώσανε δουλειά, να πήγαν στη ραδιοφωνία. Απελπίστηκες ποτέ στο ξεκίνημα? Όχι. Ήμουνα πάντα του θα τα καταφέρουμε. Όπως το πιστεύω τώρα και για την πατρίδα μας. Τι είναι αυτό, δύναμη ψυχής? Δεν ξέρω. Δεν θέλω να πάω στο αρνητικό. Θα το δω μισό γεμάτο το ποτήρι. Αποκλείεται να το δω μισό άδειο. Και μου τη δίνουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν μια τάση στο να το δουν αρνητικά.
Δηλαδή πιστεύω ότι είμαστε τόσο, να το πω πολύ απλά, όπως το λέω και στα τραγούδια μου, ένας άνθρωπος που έχει το χάρισμα να ξυπνάει να βλέπει τον ήλιο το πρωί. Ζούμε. Ζούμε. Είναι υπέροχο. Αυτή την θετική σκέψη, παρότρινση, αύρα, όπως θες πες την, στην έκοψε ποτέ κανείς? Η ζωή μας δίνει μαθήματα, εντάξει, δηλαδή έρχονται φορές που δεν έρχονται όλα όπως τα θέλουμε, έτσι. Εννοείς άνθρωπος? Τι, βέβαια. Συνήθισα από πάρα πολύ μικρός, ειδικά μες στο επάγγελμα το οποίο είναι, επειδή είναι μικρή η χώρα, είναι μικρή η αγορά, είναι ανταγωνισμός κτλ. Στις αρχές, ναι, είχαμε εχθρούς. Πιστεύω ότι βήμα-βήμα και όπως μας αγαπούσε ο κόσμος, και πάντα βάζω το πληθυντικό γιατί δεν ήμουν ποτέ μόνος μου, ακόμα και αυτοί που θα λέγαμε εχθροί, σε εισαγωγικά, το πήραν πίσω σιγά σιγά. Και αυτό πιστεύω, Ελένη μου γλυκιά, ότι ήταν, καθώς ιζορευόταν το έργο, αποστόμωνε. Πιστεύω ότι αυτό που μου λένε οι άνθρωποι τώρα, ακόμα και μικρά παιδιά, ότι συγχαρητήρια, έχετε ένα παιδάκι, ας πούμε, και μου λέει συγχαρητήρια για την πορεία σας. Η μία κυρία μεγάλη που μου λέει, μας ξεκουράζεται, μια φορά σε μια συναυλία στο Παπάγου ήρθε μια κυρία και μου λέει, ο άντρας μου έχει σκλήδινση κατά πλάκας και τα CD σας ήταν η μόνη μας συντροφιά όσο καιρό παίρναγε την αρρώστια του. Κάτι τέτοιες μαρτυρίες που και που μου δίνουν να καταλάβω ότι αξίζει τον κόπο κανείς να την παλεύει μέσα από το πλαίσιο αυτό. Με τους καλλιτέχνες που έχει συνεργαστεί και έχετε δημιουργήσει μαζί, πραγματικά τραγούδια που έχουμε τραγουδήσει και τραγουδάμε ακόμα όλοι μας. Υπήρξε φιλική σχέση πριν γραφτούν τα τραγούδια και οι δίσκοι πάντα, ή μετά? Πάντα. Α, πάντα, δηλαδή ξεκινούσαμε πάντα, ότι γράφαμε σε φίλους. Δεν μπορώ να πάω με άγνωστο. Δεν μπορείς. Γιατί? Δεν ξέρω. Είναι ο χαρακτήρας μου έτσι, δηλαδή μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εκτός αν υπάρξει κεραυνοβόλος έρωτος που έχει παίξει αυτό, ας πούμε. Με τον Μητροπάνο δεν είχαμε φιλία. Τον αγαπούσα πολύ σαν τραγουδιστή, ήθελα πάρα πολύ να του κάνω τραγούδια. Και κόμπλαρα, οφείλω να σου πω και λίγο, γιατί... Ναι. Ναι. Γιατί ο Μητροπάνος ήταν σαν να γράψεις το λόγο του Πρωθυπουργού. Όντας ένας πολύ μεγάλος ευρείας αποδοχής τραγουδιστής, είχα μεγάλη έννοια τι θα του βάλω στο στόμα του να τραγουδήσει. Αλλά με τον Δημήτρη, ας πούμε, ήταν κεραυνοβόλος, τον αγάπησα αμέσως. Ήταν μια πολύ ωραία συνεργασία και θέλω να κάνουμε άλλη μία. Αλλά με τα υπόλοιπα παιδιά, με την Άλκηστη, με τον Μακεδόνα... Με την Άλκηστη θα σε ρωτάγα. Εκεί πάει κατευθείαν το μυαλό μου, το πρώτο όνομα που μου έρχεται στο μυαλό. Με τη Δήμητρα, με τον Μητσιά. Ναι, υπήρχε φιλία πριν. Και τα τραγούδια πώς τα επιλέγετε, δηλαδή... Μόνο σου τα κλείνεις, λες και εντάξει, αυτά είναι τα 10. Τα γεννάς. Μπορεί να έχουμε πει 15, 20, το καταλάβεις. 10, αυτά είναι. Τα γεννάς. Και ξέρεις, εκείνη την ώρα εμένα μ' αρέσει, θα σου πω τι γίνεται. Την ώρα που το παίρνει ο τραγουδιστής επάνω του και μου λένε στη φωνή του, όχι μόνο στη φωνή του, στην ψυχή του. Καταλαβαίνεις αν είναι σωστό κάτι. Την ώρα που τα ακούς από τον τραγουδιστή, καταλαβαίνεις αν είναι σωστό κάτι. Πάντα δηλαδή για μένα εκεί είναι το σημείο και πολλές φορές μπορεί να μην είσαι ευχαριστημένος από την πρώτη και να χρειάζεται να επιμείνεις για να έρθει έξω, αλλά και πάρα πολλές φορές που έχει συμβεί λες όχι παιδιά, αυτό δεν είναι καλό, άστε το. Σε ένα από τα νέα παιδιά αυτής της γενιάς που υπάρχει τώρα θα έγραφες τραγούδι? Βεβαίως. Θα έγραφες? Βεβαίως. Αγαπάω πολλά παιδιά από την καινούργια γενιά. Λατρεύω το Μουζουράκι. Είναι και όλους γενικότερα, σαν προσωπικότητα είναι ιδιαίτερο παιδί. Λατρεύω το Μουζουράκι, θέλω να του κάνω musical το Μουζουράκι. Πιστεύω ότι ο Μουζουράκης δεν είναι τραγουδιστής, είναι performer. Δηλαδή πρέπει να κάνει κάτι που να δείξει τη μεγάλη του γκάμα, δηλαδή είναι σούπερ. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο καλλιτέχνης. Αγαπώ τρομερά και με φίλες μου, η Νατάσα Μποφίλιου και η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Νομίζω ότι είναι δύο κορίτσια που δικαίως τα έχει ξεχωρίσει ο κόσμος.
Αλλά παρακολουθώ τι έχουμε. Τραγουδιστές έχουμε. Δυστυχώς δεν βλέπω ισχυρούς δημιουργούς. Ακόμα τουλάχιστον. Δεν βλέπεις. Όχι. Ισχυρούς δημιουργούς. Είναι λογικό απ' τη μία, διότι ακολούθησαν χρόνια παράξενα. Κλείσαν τα παράθυρα, τα διαμερίσματα. Είναι λίγο η δημιουργή των διαμερισμάτων που λέω εγώ. Είναι λίγο εσωστρεφής. Δεν έχουν εκτιναχθεί πράγματα που να τα πάρει ο κόσμος στα σπίτια του. Αλλά τώρα εγώ πιστεύω ότι η δυσκολία θα οδηγήσει σε έκρηξεις καλλιτεχνικές. Πάντα συνέβαν αυτό στην ιστορία. Η δικιά σου καλλιτεχνική έκρηξη ποια εποχή για σένα ήταν και με ποιο τραγούδι που χαρακτήρισε εκείνη την εποχή, εκείνη την τριετία, τη διετία, ξέρω εγώ, το χρόνο. Μη μου το βάλεις όλα τα 30 χρόνια. Ναι. Όχι, νομίζω βάλε μου στα 30. Στα 30 έσκασα. Με το κυκλοφορώ και πλοφορώ ήταν η στιγμή. Ποια 30, παιδί μου. Εγώ λέω τα 30 χρόνια πορείας. Εσύ μου λες τα 30 πια, στα 30 στα 30 χρόνια. Μου. Α, στα 30 σου, γιατί με μπέρδεψες. Στα 30 μου ήρθε τον πόνο. Το κυκλοφορώ και οπλοφορώ. Ναι. Τι σκεφτόσασταν όταν γράψετε αυτό το τραγούδι? Ήταν η στιγμή που βγαίνανε, που αρχίζαν οι οπλοφορίες, αν θυμάσαι καλά, εμφανώς. Για θύμισέ μου, βοήθησέ με λίγο. Κυκλοφορώ και οπλοφορώ. Στην Αθήνα πριν από ναι. 20 χρόνια, ας πούμε, 22. Ήταν η στιγμή που αρχίζαν οι οπλοφορίες, που συλλαμβάναν κόσμο με όπλα επάνω του. Το 90 ναι. Περίπου. Πάντα η Νικολακοπούλου το κάνει αυτό. Παίρνει μια αφορμή από ένα κοινωνικό γεγονός για να κάνει ένα ερωτικό τραγούδι και τα ανάποδο. Εσύ γράφεις καθόλου στίχους? Πώς, βέβαια, έχω γράψει πάρα πολλά. Πολλά τραγούδια μου γνωστά είναι με δικούς μου στίχους. Γιατί σε έχω συνδυάσει στο μυαλό μου με τη μελωδία. Και γι' αυτό σε λίγο θέλω να σε δω και στο πιάνο. Αλλά όταν φτάσουμε στην ώρα των διαφημίσεων, έχουμε ακόμα να πούμε πολλά. Ποιο τραγούδι θυμάσαι από τα παιδικά σου χρόνια να παίζει σπίτι σας? Θέλω να δω λίγο η οικογένειά σου τι άκουγε. Α, πολύ, πολύ Θοδωράκη. Ο πατέρας μου, πολύ Χατζηδάκη, μαμά μου. Ο Θοδωράκης ο ίδιος μου έχει πει ότι αυτοί οι γονείς κάνουν τα καλύτερα παιδιά. Του έλεγα, ο μπαμπάς έφερε τους δίσκους τους δικούς σου και η μάνα μου έφερε τους δίσκους του Μάνου, 45 άρια τότε βεβαίως. Άκουγα τα πάντα, υπήρχε ένα κόκκινο ραδιόφωνο στην κουζίνα ψηλά, μοντέρνο για την εποχή, που έπαιζε τα πάντα. Έχω έντονα στα αυτιά μου τις μουσικές του Χατζηδάκη και τη φωνή του Μπιθικότσι και αυτές τις καταπληκτικές ορχήστρες της ΣΕΡΤ που παίζαν Καπνίση και Πλέσα με τη Γιωβάννα, αυτή μου άρεσε πάρα πολύ και τότε και τώρα. Με την Τζένι Βάνου, Γιάννη Βογιατζή, αυτά ήταν τα ελληνικά μου ακούσματα. Οι Beatles και όλοι οι μετέπειτα σχολή που φαντάζομαι άρεσε σε πολλές γενιές εκτός από τη δικιά μου. Είχα τρελή αγάπη στη Soul και στο Σαντάνα στα μετέπειτα χρόνια. Τι άνθρωπος είσαι εσύ? Μίξερ. Ναι. Ωραιότατο μίξερ. Σε αρέσει να κάνεις παρέα με νέους ανθρώπους, 20 Μόνο, χρονών. Ναι, ναι, το γύρισα πολύ γρήγορα. Δεν τους ήθελα τους δικούς μου καθόλου. Νομίζω ότι πραγματικά, και το έχω συζητήσει και με άλλους ανθρώπους στην ηλικία μου και μεγαλύτερους, νομίζω ότι τελικά οι πολύ νέοι άνθρωποι έχουν πολύ, πολύ ζωή να πω, πολύ ενέργεια, πολύ. Σου μεταφέρουν την ενέργειά τους, τα νιάτα τους. Δεν πολύ ξέρω. Θέλεις να σου πω κάτι, επειδή όταν φτιάχτηκε η Σπύρα τελείω συμπτωματικά. Τους την έχω βγει παραπάνω. Δηλαδή, ώρες-ώρες τους μένουν και αυτοί κάγκελος. Μετά από πολλές ώρες δουλειά, είμαι ο τελευταίος που πέφτει. Πώς το καταφέρνεις αυτό? Μου λένε, τι πίνεις, νερό. Δεν πίνεις πίνω καθόλου τίποτα, νερό. Λίγο κρασάκι. Δεν πίνω αλκοόλ, όχι. Καθόλου. Μόνο καπνίζω πολύ. Δεν πίνω τίποτα. Πίνω μόνο νερό, πάρα πολύ νερό. Τρως. Τρως οπωσδήποτε. Όχι, γιατί λέω. Τρως οπωσδήποτε. Αν μου μπει και εδώ νερό, θα τρελαθώ. Τρως οπωσδήποτε, ναι. Τρως συνέχεια και πολύ. Και γλυκά δυστυχώς που δεν κάνει πια. Δεν κάνει τα γλυκά. Τι να κάνεις, εδώ στην Ελλάδα όμως έχουμε μέσα σε όλα τα άλλα τρομερή τα ωραία κουζίνα. Και τόσο ωραία κουζίνα. Η μάνα μου μαγείρευε τέλεια, είχε απόϊχους από την κριτική κουζίνα την οποία λατρεύω. Εσύ ξέρεις να μαγειρεύεις? Όχι, βέβαια. Σώθηκε. Τα στοιχειώδη. Γιατί άμα ξέρεις και να μαγειρεύεις, είσαι μέσα στην κουζίνα, μυρίζεις και δημιουργείς. Αλλά μια και το λέμε και οι άνθρωποι που σε βλέπουν και κυρίως οι γυναίκες που τις αγαπώ και με αγαπούν, είναι καλό να ξέρουμε ότι το μάσημα στην τροφή κάνει πολύ καλό και το νερό για την κάνει πέψη. Πάρα πολύ βέβαια. Καλό.
Τέλος πάντων. Τα δύο μεγάλα μυστικά μας. Λοιπόν, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Με ειδοποιούν. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Μετά θέλω να σε ρωτήσω. Χάθηκα τώρα, νόμιζα ότι είμαστε στο σπίτι. Είδες. Αυτό είναι το καλό. Πάμε σε διαφημίσεις.